Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού να δούμε τι συμβαίνει με τις αμερικανικές τράπεζες και με τη Fed, Εφή. Εδώ λοιπόν, Ανέστη, έχει προκύψει ένα θέμα, δεν είναι τωρινό, είναι τους τελευταίους μήνες, γιατί από πέρυσι τον Ιούλιο μέχρι το Μάρτιο έχουν γίνει παραπάνω από 12 συναντήσεις μεταξύ διευθυνόντων συμβούλων κορυφαίων αμερικανικών τραπεζών και του Πάουελ. Και το σημείο αιχμής είναι η απέτηση των ρυθμιστικών αρχών της Αμερικής και της Federal Reserve απέναντι στις μεγάλες τράπεζες να αυξήσουν το δίκτυο κεφαλαιακής επάρκειας. Διότι, όπως έχουν δηλώσει πολλές φορές, διάφοροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και υπουργός οικονομικών, τον είπα η Τζάνετ Γιέλεν, ότι το πάθημα της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχει γίνει μάθημα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένες εγγυήσεις ασφαλείας, ναι, όσον αφορά τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών. Και ήδη η μίνι κρίση των τραπεζών στην Αμερική πέρυσι έδειξε πόσο εκτεθειμένος είναι ο τραπεζικός κλάδος. Ωστόσο, οι μεγάλες τράπεζες άσκησαν έντονες πολιτικές πιέσεις, οργάνωσαν λόμπι, στα οποία συμμετείχαν και γερουσιαστές δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, με αποτέλεσμα τελικά να μην περάσει αυτή η απέτηση των ρυθμιστικών αρχών. Οπότε πλέον πάμε σε ένα σχέδιο όπου, όπου ο δείκτης τελικά κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι στο μισό του επίπεδου των αρχικών προτάσεων. Επομένως, το λόμπι και οι παρασκηνιακές πιέσεις των τραπεζών απέφεραν καρπούς. Έτσι. Και να πω, Ανέστη, επίσης ότι ο αρχιτέκτονας αυτού του πιο αυστηρού εποπτικού πλαισίου ήταν ο αντιπρόεδρος της Fed, ο Μάικλ Μπαχ, ο οποίος έχει την εποπτεία των Αμερικανικών τραπεζών. Και δεν είναι τυχαία και η δήλωση του Έλληνα διοικητή, του κ. Στουρνά, την προηγούμενη εβδομάδα σε συνέδριο, θα πρέπει να προσεχθεί στην Ευρώπη το δεδομένο μία τράπεζα, αν καταρρεύσει, ξαφνικά να φύγουν όλοι να πάνε να πάρουν τα λεφτά τους από άλλες τράπεζες και να δημιουργηθεί ένα bank run, το οποίο πήγε να γίνει αυτό στην Αμερική, αλλά όπως είπε Σέφη, μας το περιγράψει πολύ σωστά, τελευταία στιγμή αυτό το πράγμα απεφεύχθη. Και θυμίζουμε και το δικό μας το bank run, το πρώτο εξάμεινο του 2015, που μας οδήγησε στα capital controls της 28ης Ιουνίου του 2015, έτσι, με τα 60 ευρώ που παίρναμε, όσοι θυμόμασταν εκείνη την περίοδο. Και να θυμίσουμε, να πούμε, Ανέστη, ότι η τραπεζική κρίση στην Αμερική δεν έχει περάσει, δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Άλλωστε, πριν από, νομίζω, το προηγούμενο μήνα, είχαμε κατάρρευση και άλλης περιφερειακής τράπεζας και τέταρτης, ναι, περιφερειακής, ναι, τράπεζας. Ο τραπεζικός τομέας της Αμερικής είναι πολύ εκτεθειμένος στην αγορά εμπορικών ακινήτων και θα δούμε στο, ναι, επόμενο διάστημα τα δάνεια που έχουν δοθεί σε αυτήν την αγορά. Είναι δύσκολο να αποπληρωθούν. Απλώς σε μια εκλογική χρονιά τα πάντα τα κρατούν στο περιθώριο ή κάτω από το χαλί μέχρι να βρουν ποιος θα είναι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας το γεγονός ότι είναι και σε έτος εκλογών. Έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν θέλουν να χαλάσουν το κλίμα. Έτσι, ναι.